Χρόνια πολλά για τις μέρες και υγεία γενικότερα. Και μέσα μας και έξω μας, σωματική και ψυχική υγεία και κοινωνική υγεία που εγώ το υποστηρίζω ακράδαντα. Δεν είναι όλα μόνο πώς αισθανόμαστε καλά, αλλά και πώς είμαστε συνολικά σαν κοινωνία. Κοιτάξτε να δείτε, οι συνθήκες αυτές πραγματικά είναι πρωτόγνωρες, αλλά δεν είναι και ίδιες. Δηλαδή, αν θα έρθετε στην Τρίπολη, ξυπνάς το πρωί με 2 βαθμούς και στο τέλος καταλήγει να έχει 15. Αν πας στη Μεσσηνία σε νότια μέρη, προφανώς δεν υπάρχουν αυτές οι χαμηλές θερμοκρασίες και είναι όλες σε ψηλότερο βαθμό. Άρα δεν είναι όλες οι θερμοκρασίες ίδιες, υπάρχουν αλλαγές. Υπάρχουν δηλαδή μέρη τα οποία είναι ορεινά, που έχουν πολύ χαμηλές θερμοκρασίες το βράδυ και υψηλές το μεσημέρι, και υπάρχουν φυσικά άλλα μέρη που διατηρούν υψηλή θερμοκρασία. Άρα, αν με βάλετε να αναλογιστώ λιγάκι πράγματα, θα έλεγα ότι οι ασυνήθεις θερμοκρασίες είναι για αυτές που έχουν ένα υψηλό επίπεδο θερμοκρασίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, και αυτές είναι περισσότερο οι νότιες περιοχές της Πελοποννήσου, ίσως και κάποια παραλιακά μέρη, ας το λοιπά, που υπάρχουν πραγματικά ανατολικά, στην Αργολίδα, στην Αρκαδία. Ενώ τα ορεινά μέρη, όπως κατεξοχήν η Τρίπολη, η Γορθινή, έχουν λίγο διαφορετικά μεγέθη. Άρα, δεν έχουμε έτσι ίδιο καιρό παντού. Προφανώς όμως αυτός ο καιρός, θα σας πω, κοιτάξτε να δείτε. Η αναπνευστική ή η θερμοκρασία υψηλή δεν είναι πάντοτε ο κύριος συμμαχός τους. Απέναντίας. Γι' αυτό βλέπουμε μια έξαρση της γρίπης και ουσιαστικά και στον COVID, που γίνεται περισσότερο στον COVID, όπως έχουμε και διαψευστεί λίγο. Αλλά στην γρίπη, σε άλλες αναπνευστικές νόσους της εποχής, ήταν περισσότερο τους κρύους μήνες. Και όχι με την ανάπτυξη θερμοκρασίας, την οποία πιθανότατα πολλές φορές μερικοί δεν άντεχαν πολύ. Το σίγουρο είναι όμως οι καλοκαιρινές αυτές θερμοκρασίες δεν είναι των 15 και των 16 βαθμών, αλλά είναι διπλάσιο, των 30 και των 35 βαθμών. Άρα το πώς ουσιαστικά όλοι αυτοί συμπεριφέρονται, θα μου επιτρέψετε ότι είναι λίγο πρόημο. Σίγουρο είναι μία μη, ας πούμε, κανονικότητα της εποχής που πιθανότατα να επηρεάσει και την κανονικότητα της ανάπτυξης. Εκείνο το οποίο όμως εμένα μου κάνει εντύπωση είναι για την ώρα, να ξέρετε, τις τελευταίες μέρες που έχουν υψωθεί λιγάκι τα μεγέθη. Ουσιαστικά έχουν πέσει κάποια άλλα πράγματα και στον COVID και στην γρίπη σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο που ήταν πιο ψυχρή. Όμως είναι και αυτό πρόημο να απαντήσω. Για παράδειγμα, στον COVID στις νοσηλίες είχαμε μέχρι στιγμής περίπου από 60-65 και είχαμε φτάσει και 90-95 και είχαμε μια έξαρση 80-90 και λίγο λιγότερο το 60-70. Σήμερα που μιλάμε, ουσιαστικά πήγα τα στοιχεία της εβδομάδας, έχουμε 48. 48, ξέρετε, δεν είχαμε ούτε τις καλές εποχές του καλοκαιριού. 6 στο Άργος ή στον Άφλιο, 15 στην Τρίπολη, 9 στην Κόρινθο, δυστυχώς 3 στις συμπολίτες μας στη ΜΕΘ, 4 στη Σπάρτη, 14 στην Καλαμάτα. Δηλαδή, ένα αριθμό αρκετά πτωτικό. Και μάλιστα αυτό το είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα, είναι η τέταρτη εβδομάδα που όλο πέφτει ο COVID. Δηλαδή, 24% στην Αργολίδα, 12% στην Αρκαδία, 14% στην Κορίνθια, Μεσσηνία σχεδόν στα ίδια μεγέθη, Λακωνίγιος το 11%. Δηλαδή βλέπουμε μεσοσταθμιστικά ένα 12-14% για τέταρτη συνεχόμενη εβδομάδα για τον COVID. Τι σημαίνει αυτό? Έχουμε αύξηση της γρίπης. Αυτή, ξέρετε, ευτυχώς δεν είναι και τα δυο μαζί, ή το ένα κακό θα μας βρει το άλλο, και αυτή τη στιγμή υπάρχει και μια αύξηση πολύ αλματώδης της γρίπης. Το δίκτυο Σενιτέλ μας υποχρέωσε σαν χώρα, το δίκτυο Σενιτέλ, έτσι για τους τηλεθεατές, είναι ένα δίκτυο του ECDC, του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης Νοσημάτων, που θέλει ειδική αναφορά για τους αναπνευστικούς ιούς. Γι' αυτό άλλαξε και η αναφορά στη χώρα μας. Πλέον δεν έχουμε COVID. Έχουμε και COVID, έχουμε και γρήπη, έχουμε και RSV. Και πλέον αυτό είναι το πιο σωστό. Γιατί τι γίνεται, όταν κλειστήκαμε στα σπίτια μας και δεν είχαμε COVID, και για να προστατευτούμε από τον COVID, δεν είχαμε καθόλου γρήπη. Ναι, αλλά τώρα που ξανοιχτήκαμε σε κοινωνία, ξανά ήρθε η γρήπη. Οπότε τα μεγέθη αρχίζουν και αλλάζουν. Εκείνο που είναι σημαντικό για τον κόσμο, παρόλο που ξέρετε έχουμε και άλλα προβλήματα, δηλαδή οι θάνατοι στην Ελλάδα. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα στην Ελλάδα, γιατί τελικά τα ονοματίζουμε όλα COVID, ενώ δεν είναι όλα COVID. Και εδώ πέρα, ας πούμε, υποτίθεται ότι υπάρχει αυτός ο λανθασμένος αριθμός θνησιμότητας, ο οποίος αλλάζει. Παρά τα αυτά, γιατί αυτό έχει μεγάλη αξία για να το καταλαβαίνει ο κόσμος, γιατί σε λίγο θα πει ποιος COVID, από γρήπη, καταγεγραμμένα πραγματικά, είχαμε ένα θάνατο. Ενώ στον COVID, στο λοιπά, ενισχύονται πολύ περισσότερα, ανεξάρτητα από το λανθασμένο σύστημα, που μπορεί να μην έχουμε 100 νεκρούς την ημέρα, αλλά έχουμε 30. Γιατί υπάρχει και, ξέρετε, η συνοσηρότητα, η οποία ούτως ή άλλως από ένα αναπνευστικό πρόβλημα κάποιος θα κατέληγε. Εδώ λοιπόν πλέον τα πράγματα με το χάρτη που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι έχουμε 50% περίπου COVID, ένα 30-35% γρήπη και ένα 15% RSV. Γιατί και ο συγκητιακός ιός, παρόλο που τον είχαμε ξεχάσει, είναι κυρίως σε μικρά παιδιά ή σε ηλικιωμένους άνω των 65, αλλά παρά τα αυτά υπάρχει. Δεν είναι τόσο κακός, αλλά μπορεί να γίνει και αυτός κακός. Που τι σημαίνει, αν σκεφτούμε ότι για την γρήπη πάρα πολλοί κόσμος πηγαίνει σχεδόν, πώς να το πω, νομίζω ότι έχει ένα κρυολόγημα, δεν έχει κάνει τα καινούργια τεστ, τώρα κυκλοφόρησαν τα καινούργια τεστ, τα οποία είναι και λίγο αλμυρά,
σε σχέση με το COVID, ξέρετε, υπάρχει ένα τεστ έξω που λέτε που έχει για το στέλεχος το α, γρήπη, β, κορονοϊό και ένα που βγαίνουν όλα αρνητικά. Οπότε εκ των πραγμάτων, για την influenza δηλαδή α και β, οπότε εκ των πραγμάτων αυτό είναι ένα πολύ καλό στοιχείο. Αν σκεφτείτε, ο περισσότερος κόσμος COVID κάνει, γρήπη δεν κάνει, πιθανότητα τα ποσοστά της γρήπης είναι ακόμα μεγαλύτερα, δηλαδή να έχουμε μια καμπύλη υπεργρήπης. Με λίγα λόγια, για να μην μπερδεύω τις τηλεθεατές μας, αυτή τη στιγμή είναι η χαρά των αναπνευστικών λοιμόξεων όλο το χειμώνα. Θεωρώ ότι οι κλιματολογικές συνθήκες, το αντίθετο από ό,τι μπορούμε να πιστέψουμε, μπορεί να έχουμε μία αύξηση κάποιων ζουζουνιών, εντόμων, ή η φύση να ανατρέπεται λιγάκι, αλλά δεν είναι η εποχή που έχουμε κουνούπια και ουσιαστικά θα έχουμε τα προβλήματα στο λοιπά από διαβιβαστές που έχουμε, ας πούμε, από σκνήπες και την άνοιξη και το καλοκαίρι και νωρίς το φθινόπωρο. Υπάρχουν δυστυχώς διαχυμάζοντα κουνούπια, αλλά αυτή τη στιγμή ξέρετε τα προγράμματα μας που έχουν γίνει, ούτε πρόβλημα με την ΛΟΣ, έχουμε ένα πρόγραμμα συνεχίζεται και με το νέο του Δυτικού Νείλου. Δεν δηλαδή προβλήματα αυτής της περίοδου θα μας απασχολήσουν καλώς ή κακώς πάλι μετά το Μάρτιο. Άρα αυτή τη στιγμή την περίοδο τη συγκεκριμένη, δυστυχώς συνεχίζουμε να έχουμε όλες αυτές τις αναπνευστικές αιτιολογίες νόσους, αλλά τελικά στο έλειπα το αντίκρισμα είναι περισσότερο οι χώροι, ξέρετε, οι γιορτές και όχι τόσο καιρός. Είμαστε πολύ μαζί, πάλι πολλές εκκλησίες, πάλι και εκδηλώσεις, να τα ρεβεγιών, όλα αυτά, τι να κάνουμε, κολλάνες με τον άλλο. Έχουμε εξάλλου και εξανοιχτεί. Φιλάμε όλο τον κόσμο, αγκαλιάζουμε τον κόσμο, θετικό είναι αυτό, έτσι. Αλλά αυτό έχει και όλη την άρνηση ότι θα κολλήσουμε πολύ πιο εύκολα κάτι. Άρα, ναι, η κλιματολογική συνθήκη, αν θέλετε να συζητήσουμε, είναι ισχυρό περιβαλλοντικό μήνυμα παγκόσμια. Κάτι δεν πάει καλά με το περιβάλλον και αυτό θα πρέπει να το δούμε. Με τις νόσους όμως θα μου επιτρέψετε αυτής της εποχής πιθανότατα να μην γύρει υπέρ των ιών, αλλά το αντίθετο. Αυτό όμως μπορούμε να το δούμε ίσως όταν θα περάσουν όλες αυτές οι μέρες και τις μεγάλες ηλιοφάνειες. Και ουσιαστικά θα επανέλθουμε στο να δούμε τους δείκτες αυτής της περίοδου σε σχέση με πιο σκληρές περιόδους.